Μέσος μας επιβεβαιώσατε και την εξέλιξη. Υπάρχει είδηση, λοιπόν, να την πούμε, Γιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ο δράστης του περιστατικού στο Ρέντι. Ετοιμαζόμαστε να έχουμε και το Θεοδόση τον Πάνο τηλεφωνικά για περισσότερες πληροφορίες. Έχει ομολογήσει. Το είπε και ο Υπουργός. Τώρα εμέσως μας το είπε. Τώρα φαίνεται πως επιβεβαιώνεται και από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, τον έχουμε. Έχει βρεθεί ο άνθρωπος, έχει ταυτοποιηθεί. Κάτι λέει ο Υπουργός, δεν ξέρω αν. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Θεοδόση Πάνου. Έχουμε έκτακτη είδηση επί του πιεστηρίου. Συνελήφθη ο δράστης του σοβαρότατου τραυματισμού του αστυνομικού των ΜΑΤ 25 ετών, ο οποίος μάλιστα έχει ομολογήσει και την πράξη του. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για υποθέσεις αθλητικής βίας. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφτασαν στα ίχνη του μετά από έρευνες αλλά και πληροφορίες που είχαν προκύψει κιόλας μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν βρει γύρω από το γήπεδο, γύρω από το κλειστό του βόλεϊ στην περιοχή του Ρέντι. Η σύλληψή του έγινε σήμερα το πρωί σε περιοχή της Αττικής και όλο το ρεπορτάζ βέβαια είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ξέρουμε κάτι περισσότερο για το αν ήταν το άτομο αυτό μέσα στο γήπεδο και βγήκε αν ή κλήθηκε αργότερα από τους φίλους του εκεί? Μια πληροφορία λέει ότι το άτομο αυτό είναι μέσα σε μία μικρή ομάδα 3-4 ατόμων που φαίνεται να μην μπήκαν στο γήπεδο. Α, δεν μπήκε στο γήπεδο. Την επίμαχη στιγμή. Αυτή την πληροφορία την είχαν από την πρώτη ώρα οι αστυνομικοί και πραγματοποιούσαν έρευνες και ουσιαστικά την είχαν κρατήσει ως επτασφράγιστο μυστικό. Αλλά όπως σας προείπα, είναι μια πληροφορία γιατί όλο είναι σε εξέλιξη. Μόλις τώρα είχαμε την επίσημη επιβεβαίωση της σύλληψης, περιμένουμε και εμείς να μάθουμε επιπλέον λεπτομέρειες. Μάλιστα. Είναι αυτό που ουσιαστικά υπενόησε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, νωρίτερα, ο οποίος φαίνεται πως το γνώριζε λίγο πριν την σύνδεσή μας και περιμένουμε απλά τις επίσημες ανακοινώσεις. Άρα, εάν είναι ακριβής η πληροφορία που μας μεταφέρει ο Θεοδόσης, δεν ήταν στους 424 προσαχθέντες, είναι σε μια μικρή ομάδα που εξαφανίστηκε από το σημείο εκείνη την ώρα. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα το πρωί, ότι υπήρχε μια ομάδα η οποία με κάποιο τρόπο ειδοποιήθηκε από όσους ήταν είτε εντός είτε εκτός γηπέδου να έρθει στην περιοχή, να φέρει και τα πολεμοφόδια και να συμμετάσχει και με αυτή την κατάληξη. 25 ετών. Λοιπόν. Γνώριμος στις αρχές. Έτσι, αυτό να κρατήσει γνώριμος στις αρχές. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η ποινική και νομική μεταχείριση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μάλιστα, λοιπόν, Θεοδόση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η είδηση είναι της τελευταίας στιγμής. Έχει συλληφθεί ο 25χρονος δράστης του σοβαρού τραυματισμού του αστυνομικού στο Ρέντι.